Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη θέση του Αλεξάνδρου, το οποίο αυτό σημαίνει του Αλεξάνδρου με την Άννα, προφανώς. Καλά, αυτό είπα και χθες. Ναι, είπα ότι εν μέρη είμαστε στην ίδια θέση. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει. Καμία σχέση, ούτε θέση, ούτε αισθήματα, ούτε τίποτα. Ξαναλέω. Το έχω εξηγήσει. Το έχω εξηγήσει. Ναι, το εξήγησα και από εκεί. Όχι, αλήθεια δεν εξηγείται αυτό με τίποτα. Εξηγείται. Για μένα. Δεν εννοώ ότι είμαι στην ίδια θέση, με τα ίδια συναισθήματα, ότι έχουμε την ίδια σχέση άρα μεταξύ μα. Εννοώ ότι όπω και ο Αλέξανδρος έδινε, ναι, έτσι έδινα και εγώ. Σε ποιον έδινε? Στην Άννα. Τι ήταν η Άννα για τον Αλέξανδρο? Δεν ξέρω τι ήταν η Άννα για τον Αλέξανδρο. Μην συγκρίνει δύο διαφορετικά πράγματα. Όμως. Όχι, δύο πράγματα σύγκρινα μόνο. Όχι, το ότι έδινα και εγώ. Όχι, Αντώνη, εσύ έδωσε αλλού, σε άλλη φάση. Δεν σου είπα ότι και οι δύο δώσαμε στην Άννα ή και οι δύο δώσαμε σε σένα. Δεν θα βγάλουμε. Εγώ σου είπα, σου εξήγησα. Αν το πήρε έτσι, δεν εννοούσα. Όχι, το παίρνω ακόμα έτσι από τη στιγμή που δεν έχω κάποια καλή δικαιολογία. Μα δεν θέλω να δικαιολογηθώ για κάτι. Δεν είναι ότι προσπαθώ να δικαιολογηθώ κάτι. Δεν πειράξω όμως το ότι με σύγκρινε. Μα δεν σε σύγκρινα. Πρώτα απ' όλα. Δεν είπα εγώ και η Ρένια είμαστε στην ίδια φάση με την Άννα και, και τον Αλέξανδρο. Δεν χρειάζεται να το πει έτσι, Αντώνη. Καμία σχέση. Δεν χρειάζεται να το πει έτσι. Μα δεν το είπα έτσι. Άρα βάζω τον εαυτό σου και πούμε 100% ότι ο Αλέξανδρος ένιωσε το ίδιο. Όχι, δεν είναι ένιωσε το ίδιο. Έκανε το ίδιο, είπα. Έδωσε τα πάντα ο Αλέξανδρος και το ξέρω. Γιατί εγώ έδωσα τα πάντα? Αν αυτά είναι τα πάντα που έχω δώσει μέχρι εδώ. Έδωσε 20%, έδωσε και ο Αλέξανδρος 20%. Αν δεν έδωσε. Αν δεν έδωσε 20%. Αν δεν έδωσε 20% ο Αλέξανδρος, θα έδωσε 15%. Και εσύ 15. Δεν θα κολλάμε. Και εσύ 15. Και εγώ 20. Όχι, δεν σου είπα δεν ότι είμαστε. Το ξαναλέω. Δεν είπα ότι είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση. Προς Θεού. Είπα ότι ό,τι έκανε, ξαναλέω, ό,τι έκανε ο Αλέξανδρος, ό,τι έκανα εγώ, έκανε και ο Αλέξανδρος. Αυτό. Άρα, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Αυτό, ρε, ότι όπως έδινα και εγώ πράγματα, έτσι έδινε και ο Αλέξανδρος. Και στο τέλος, τι έγινε? Τίποτα. Αυτό είπα. Ναι, καταλαβαίνεις τι λέμε. Ναι, με τη διαφορά ότι εμείς είχαμε σχέση. Ωραία. Α, η μόνη διαφορά. Όχι ότι ο Αλέξανδρος μπορεί να έδινε στην Άννα και εσύ να δίνεις σε μένα. Σίγουρα αυτό. Ναι, κοροϊδευόμαστε. Ναι, όχι, όχι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω ή νομίζεις ότι το παίρνω τώρα περί ονόματα ότι... και είμαστε δύο. Όχι. Τι κατάλαβες? Τι κατάλαβα? Ναι. Το ότι δεν έχεις καταλάβει καταρχήν τι εννοώ εγώ. Πρώτα απ' όλα. Το εξήγησα. Και σύγκρινα τον Αλέξανδρο γιατί αυτός έκανε τα ίδια. Μπορεί να ήταν ο χύψη Αλέξανδρος. Σύγκρινα τη μία κατάσταση που έδινε αυτό, τίποτα άλλο. Κράτα μόνο ότι έδινε κάποια πράγματα. Όπως και εγώ έδινα κάποια πράγματα. Αυτό. Εντάξει. Εκεί μένω. Ούτε σε συναισθήματα, ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε τίποτα. Αφού εσύ θες να το πάρεις έτσι, τι να σου πω. Δεν είναι ότι θέλω να το πάρω έτσι. Το πήρα όπως το άκουσα. Εντάξει. Δεν μπορώ να σου αλλάξει τη γνώμη. Συγγνώμη. Που δεν θες να ακούσεις. Κοίτα διαφορά. Κοίτα λίγο εικόνα. Κοίτα λίγο εικόνα. Κοίτα λίγο διαφορά. Κοίτα λίγο εικόνα. Τώρα θέλω να απαντήσω, αλλά okay. Όχι, κοίτα λίγο εικόνα. Ωραία, κοίτα λίγο τι συγκρίνεις. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έδωσε σε μια κοπέλα τα χίλια πράγματα που έχεις δώσει εσύ, γίνονται φίλοι. Μια χαρά όλα καλά, το ίδιο δηλαδή αισθάνεσαι. Γίνονται φίλοι. Αυτό είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Αν ήταν άλλος σε θέση μου, μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο. Κι ας ήταν σε σχέση μαζί σου. Είναι άλλη κατάσταση, εντελώς. Είναι άλλη κατάσταση, είναι άλλος χρόνος, είναι άλλα πρόσωπα, είναι άλλα ονόματα, είναι άλλες προσωπικότητες, είναι άλλοι χαρακτήρες. Άλλαξε λίγο τα ονόματα. Και, όχι τα ονόματα, τα πρόσωπα. Βάλε εμένα στον Αλέξανδρο και τον Αλέξανδρο σε μένα. Να έχει με σένα σχέση, ακριβώς ό,τι είναι. Απλά άλλαξε εμάς δύο, κάνε τράμπα. Πού κολλάει τώρα το πρόσωπο? Πού κολλάει το πρόσωπο, ωστόσο ότι και εγώ, αν δεν είχα κάποια σχέση και απλά προσπαθούσα κάτι και έτρωγα απόρριψη, μετά λογικό είναι να κάνω κάτι άλλο. Στη φάση του Αλέξανδρου. Ναι, hello. Εσύ σύγκρινες αυτό το πράγμα τώρα όμως με εμάς. Ο Αλέξανδρος μπορεί να θέλει να πηγαίνει από εδώ και από εκεί.
και ασχόλησε με εσένα, π.χ. Δεν με νοιάζει τι κανένα λέξη. Αλλά με νοιάζει τι λες εσύ και ότι εσύ μας συγκρίνεις με αυτούς. Δεν σύγκρινα εμάς με αυτούς. Εντάξει. Το ξαναλέω. Εντάξει. Αν το πήρες έτσι, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έτσι. Σου καθάρισα. Το λέω.